Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα στην οικογένεια Ευρωπρόοδος. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περιτά. Αγαπητέ Στάθη, συγχαρητήρια στον πρόεδρο, στη διοίκηση, σε όλους τους καθηγητές για όλο αυτό το κλίμα. Καταρχάς, γεμάτη αίθουσα και το μεγαλύτερο, θεωρώ, πλεονέκτημα που έχετε είναι το εξής. Ξεκίνησες κάτι, Στάθη, στην ομιλία σου και είπες ότι πολλά παιδιά στην αίθουσα, όταν έκανες την ερώτηση, σου λέγανε ότι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα άτομα στην ηλικία μου και οι μικρότεροι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί σου λέει με το που θα τελειώσουμε τις σπουδές μας, δεν θα έχουμε κάποια δουλειά εδώ. Ή θα έχουμε μια δουλειά η οποία δεν θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές μας ανάγκες. Το γεγονός ότι τελειώνεται από ένα ΙΕΚ, το οποίο είναι πρότυπο για μένα σε όλη την Ελλάδα, το ΙΕΚ Ευρωπρόεδρος και συγκεκριμένα της Κορίνθου, και έχετε 98% απορρόφηση, δηλαδή στην κοινωνία κατευθείαν βρίσκεται δουλειά, είναι ένα επίτευγμα συγκεκριμένα του ΙΕΚ, της διοίκησης και των εκπαιδευτικών. Σε ένα συγχαρητήρια λοιπόν και χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Όσον αφορά εμάς τώρα στο Δήμο Κορινθίων, θεωρώ ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε δώσει το καλύτερο μας εαυτό σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, την τουριστική πρόθεση και ανάπτυξη της περιοχής μας. Θεωρούμε ότι σε πολύ δύσκολες εποχές έχουμε βάλει τις βάσεις. Περάσαμε κορονοϊό, περάσαμε τώρα μια τρομερή οικονομική κρίση και τη βιώνουμε αυτή την ώρα. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, όμως η μεγαλύτερη δουλειά έχει γίνει και δίπλα σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες της πόλης και του Δήμου μας, θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε το Δήμο μας και την περιοχή μας εκεί πραγματικά αξίζει. Αγαπητέ Πρόεδρε του ΙΕΚ, ευχόμαστε όταν θα ξαναέρθεις στην Κόρινθο ότι θεωρήσεις πόλη σου όπως τη Λάρισα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.